Πρώτη μας συνταγή για σήμερα, ένα ορεκτικό special. Πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ γρήγορο, πάρα πολύ νόστιμο και ένα ορεκτικό που όντως εντυπωσιάζει τους πάντες. Θα φτιάξουμε φωλιές με ρικότα και ντοματίνια. Άμα δεν έχουμε ρικότα, βάζουμε τυρί κρέμα. Οπότε πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τις φωλιές σφολιάτας με ρικότα και ντοματίνια θα χρειαστούμε 850 γραμμάρια σφολιάτα χρυσή ζύμη, έναν κρόκο αραιωμένο με μία κουταλιά της σούπας νερό, 500 γραμμάρια ρικότα, ένα αυγό μεσαίο, μία κουταλιά της σούπας ρίγανη, 100 γραμμάρια παρμεζάνα, ξύσμα από ένα λεμόνι, 200 γραμμάρια ντοματίνια, μία κουταλιά της σούπας βασιλικό, μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, ένα κουταλάκι του γλυκού ξύδι από λευκό κρασί, μία πρέζα ζάχαρη κρυσταλλική, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, θυμάρι και βασιλικό. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Μάντεψε με τι θα ξεκινήσουμε, φίλε Μπελέση. Πρώτα απ' όλα να πούμε συγχαρητήρια στο καινούριο entry της παρέας, τον κύριο Παμπάν που έχει έρθει στην κάμερα την κοντινή. Να σας πω ότι είναι από τους καλύτερους οπερατέρ που υπάρχουν. Κολάκα. Όχι, είναι αλήθεια. Α. Γεια σου, Παμπάν. Yeah. Θα κάνουμε κανένα καλό κοντινό σήμερα. Εννοείται. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ετοιμάσουμε τις φωλιές μας. Πρέπει να πάρουμε τη σφολιάτα και να ετοιμάσουμε τις φωλιές. Θέλω να την κάνω πάρα πολύ εύκολη τη συνταγή, οπότε θα σας δείξω τον καλύτερο και ευκολότερο τρόπο. Να σας πω επίσης ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ σφολιάτα χρυσή ζύμη. Είναι φτιαγμένη με τα πιο αγνά υλικά και η συσκευασία περιέχει δύο αφράτα και εύπλαστα φύλλα σφολιάτας, τυλιγμένα ξεχωριστά για να μην κολλάνε. Θα χρειαστούμε και τα δύο. Βέβαια, θα φτιάξω 8 μερίδες. Άμα θέλετε εσείς να φτιάξετε 4 μερίδες, μπορείτε. Πολύ απλά χρησιμοποιώντας το ένα φύλλο και μειώνοντας τη συνταγή στη μέση. Λοιπόν, παίρνω το ένα φυλλαράκι μου εδώ. Τέλεια. Και τι έχουμε πει πολλές φορές, φίλε Μπελέση, για τη σφολιάτα. Σφολιάτα πρέπει να είναι στη θερμοκρασία ντοματίνων. Όχι. Έχουμε πει ότι όταν αποφασίσουμε να δουλέψουμε τη σφολιάτα και την ανοίξουμε, πρέπει να είμαστε τόσο αποφασισμένοι που όντως να μην πάρει πολλή ώρα η προετοιμασία, κατευθείαν με το που ανοίξουμε τη σφολιάτα, να είμαστε έτοιμοι και να την ψήσουμε. Γιατί όση ώρα την αφήνουμε έτσι ανοιγμένη σε θερμοκρασία δωματίου, τι κάνει η σφολιάτα? Μαλακώνει. Μαλακώνει και χαλάει και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Λοιπόν, κοίταξε πώς απλά. Απλά ίσα-ίσα την ίσχυσα με μία μεμβράνη. Εντάξει. Και θέλω να σα το κάνω πάρα πολύ εύκολο. Οπότε το μόνο που θα κάνω είναι το εξή. Θα πάρω, θα κόψω στα 4 τη σφολιάτα. Εύκολο ή δύσκολο τώρα? Εύκολο. Κοίτα εδώ. Και έτσι όπως είναι, θα πάρω. Θα τυλίξω λίγο τις άκρες, εδώ και εδώ. Ποιος δεν μπορεί να το κάνει αυτό? Πολύ απλό. Πολύ απλό, ρε φίλε. Δηλαδή είναι πραγματικά το τίποτα. Κοίτα εδώ. Ένα. Έχεις κάνει ποτέ σφολιάτα στο σπίτι? Όχι. Θα ξεκινήσω σιγά σιγά, θα δώσω την διαδικασία. Πρέπει να ξεκινήσεις γιατί παίρνει περίπου 2 με 3 ημέρες για να γίνει. Ναι. Δεν το ήξερες, ε? Αυτό που δεν φαίνεται σε μία σφολιάτα είναι ότι έχει ζύμη, βούτυρο, ζύμη, βούτυρο, ζύμη, βούτυρο σε πάρα πολλά στρώματα και ουσιαστικά καθώς ψήνεται μέσα στο φούρνο χωρίζει η ζύμη με το βούτυρο, η ζύμη με το βούτυρο και κάνει πάρα πολλές τρώσεις. Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό όταν πάρεις μία σφολιάτα να πάρεις μία καλή σφολιάτα. Τώρα τι κάνουμε, παίρνουμε και κολλάμε λίγο τις ενώσεις εδώ. 1, 2, 3, 4, εδώ. Θα μπορούσαμε να ενώσουμε τα φύλλα καθώς γυρίζουμε με λίγο κρόκο. Αλλά άμα κάνετε έτσι όπως σας δείχνω με το πυρουνάκι, όλα θα πάνε καλά. Και έτσι όπως είναι, τρυπάμε. Εδώ πέρα που τρυπάμε, θέλουμε να φουσκώσει λιγότερο σφολιάτα μας. Πρώτο ταψάκι, 2 ταψιά θα ψήσω, είναι 8. Θα ψήσω και την άλλη συσκευασία. 1, 2, 3, 4. Τώρα τι πρέπει να κάνω, εδώ. Αυγουλάκι. Ή μπορείτε να βάλετε ένα ολόκληρο αυγό. Είτε μπορείτε να βάλετε λίγο τον κρόκο αραιωμένο με νεράκι. Τι θέλουμε από τα δύο? Εγώ θα βάλω ολόκληρο αυγό. Η αλήθεια είναι πως και με ολόκληρο αυγό γίνεται μια χαρά, αλλά με τον κρόκο γίνεται λίγο πιο σεξι. Όταν λέμε θα βάλετε νερό, θα βάλετε σταγόνες. Δεν θέλουμε να βάλουμε πολύ και να βγει πολύ νερούλο το μείγμα. Εδώ, έτσι όπως είναι. Ο κρόκος να πάει παντού, να γυαλίσει η σφολιάτα, να γίνει ωραία, να γίνει σεξι. Ξαναλέω ότι άμα φοβάστε μην ανοίξει η σφολιάτα, βάλτε και λίγο κρόκο γύρω-γύρω πριν τυλίξετε τα πλαϊνά για να κολλήσουν περισσότερο. Εγώ τα πάτησα αρκετά, οπότε κολλήσανε, δεν έχει κανένα θέμα, αλλά εσείς, άμα θέλετε, βάλτε και λίγο κρόκο. Τώρα, ο φούρνος μου είναι στους 190 βαθμούς, εδώ, και θα ψήσω για 15 με 20 λεπτάκια μέχρι
που να γίνει ωραία σεξι σφολιάτα, να φουσκώσει και να φαίνεται πάρα πολύ όμορφη και χρυσαφένια. Ένα είναι το ψάκι, σε 15-20 λεπτά θα είναι έτοιμο το πρώτο ψί, θα ψήσω και το άλλο και μόλις είναι έτοιμα όλα θα τα γεμίσω και θα τα ξαναβάλω στο φούρνο. Η ρικότα δεν περιγράφεται ως τυρί, αλλά ως ένα πυγμένο γάλα που για να πήξει έχει μαγειρευτεί δύο φορές, όπως άλλωστε ορίζει και το όνομα ρικότα, που στα ιταλικά σημαίνει ξαναμαγειρεμένο. Και οι σφολιάτες μου είναι έτοιμες. Πάμε να ετοιμάσουμε τη γέμιση με το τυρί μας, εδώ. Έχω αυτό το φανταστικό τυρί που λέγεται ρικότα. Το ξέρεις, φίλε Μπελέση? Έλα ρε ψεύτη, είσαι ψεύτης. Δεν παίζει. Η ρικότα είναι το πιο απλό τυράκι που υπάρχει. Δεν υπάρχει κάτι πιο απλό σε τυρί. Το φτιάχνουμε και μόνοι μας στο σπίτι. Παίρνουμε γάλα, ρίχνουμε λίγο ξύδι, λίγο λεμόνι. Κόβει το γάλα ουσιαστικά σε εισαγωγικά και αυτό που μένει είναι η ρικότα. Είναι πάρα πολύ ελαφρύ, δεν είναι αλμυρό. Είναι καταπληκτικό, αρέσει σε όλους, μας αρέσει και εμάς. Οπότε έχω εδώ πέρα τη ρικότα μου. Θα προσθέσω μέσα ένα αυγό εδώ. Λίγο πιπέρι. Είναι ανάλατο σαν τυρί, οπότε άμα θέλετε να βάλετε αλάτι, βάλτε. Ή μπορείτε να ρίξετε και λίγο φέτα μέσα για να σπάσετε έτσι τη γλυκύτητα που έχει. Εμένα μου αρέσει γιατί είναι πάρα πολύ γλυκό. Είναι πάρα πολύ ωραίο τυρί. Θα βάλω μόνο πιπέρι, δεν θέλω να βάλω αλάτι. Και ρίγανη. Βάλτε ό,τι σας αρέσει, θυμαράκι, ρίγανη, βασιλικό, ό,τι μυρωδικά θέλετε. Εγώ θέλω έτσι να το κάνω λίγο πιο μεσογειακό, οπότε θα βάλω ωραία ρίγανη που έχω. Θα προσθέσω και ελάχιστη παρμεζάνα μέσα. Εδώ και απλά θα ανακατέψω. Τώρα, άμα θέλουμε να το κάνουμε spicy, γίνεται φίλε Μπελέση? Πώς? Βάζουμε μπούκοβο, βάζουμε μπαχαριά. Μπράβο. Να σου πω κάτι. Ξεκινάς την πρώτη φορά και κάνεις τη συνταγή έτσι. Βλέπεις άμα σ' αρέσει, βλέπεις τι άλλο θες. Το φαίνεις σύμφωνα με τα γούστα σου. Λίγο ξύσμα από λεμόνι μέσα θα πήγαινε. Να βάλουμε? Αμέ. Να βάλουμε. Πού το? Να το λεμονάκι. Λίγο μπούκοβο θα πήγαινε. Σε μία εναλλακτική μπορούμε να βάλουμε ακόμα και κύμινο. Γιατί μας αρέσει το κύμινο, σωστά? Έντονο, ωραίο. Όχι έντονο. Το κύμινο είναι πάρα πολύ, για μένα είναι πάρα πολύ πρεστιζάτο και ωραίο μπαχαρικό. Δεν είναι έντονο. Ίσα-ίσα. Έχει μια ιδιαιτερότητα. Μπράβο. Κοίτα εδώ. Βάζουμε και λίγο ξύσμα από λεμονάκι. Και βουαλά. Η γέμιση μας είναι έτοιμη. Πάμε τώρα να γεμίσουμε εδώ πέρα τις σφολιάτες μας. Θέλω δύο ταψάκια. Αυτά που είδα και πριν. Εδώ. Ξαναμοιράζω. Τέλεια, ε. Λοιπόν, τώρα, ένα πυρουνάκι και αυτό που θα κάνω είναι πάρα πολύ απλό. Θα πατήσω μέσα τη σφολιάτα, εδώ. Γιατί θέλω να δημιουργήσω... Μια φωλιά. Μια φωλίτσα. Κοίτα εδώ. Και βέβαια όλο αυτό το τραγανό που μένει στη μέση είναι πάρα πολύ σεξι. Θα γίνει ωραίο. Θα κάνει κρούτσου-κρούτσου. Εδώ. Τέλεια. Λοιπόν, τώρα. Πάμε να βάλουμε τη γέμιση από μία κουταλιά στην αρχή και μετά όλο το υπόλοιπο θα το μοιράσουμε. Μία, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, μπλούτσις μπορούμε να βάλουμε, με ρωτάνε από το control. Μπλούτσις θα μπορούσαμε να βάλουμε, είναι, θα μπορούσαμε. Απλά πρέπει και αυτό να το αραιώσουμε με κάτι, γιατί είναι πάρα πολύ δυνατό σαν τυρί. Εκτός άμα βάλουμε πολύ λιγότερη ποσότητα, δηλαδή άμα πάμε σε τόση ποσότητα μπλούτσις δεν ατρώγεται. Είναι πάρα πολύ έντονο. Οπότε ή μπορούμε να αραιώσουμε με τυρί κρέμα μπλούτσις, είτε μπορούμε να βάλουμε μόνο το μπλούτσις ελάχιστο και ουσιαστικά να μην έχει τόσο πολύ γέμιση κρεμώδη στο κέντρο η φωλιά μας. Μας αρέσει και αυτό. Λοιπόν, αφήνω αυτά στην άκρη και πάμε να ετοιμάσουμε τα ντοματίνια. Λοιπόν, έτσι όπως είναι. Τα κόβουμε στη μέση. Μπορούμε να τα ρίξουμε και έτσι όπως είναι από πάνω. Αλλά εγώ θέλω λίγο να τα μαρινάρω. Ελάχιστα. Αν έχεις ντοματίνια, μπορείς να τα κάνεις πάντα πιο νόστιμα. Πολύ απλά. Εδώ κόβω στη μέση. Βουαλά. 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 Λοιπόν, θα φτιάξουμε μία συνταγή που αν και έχει ιταλικό τυρί μέσα, τη ρικότα, είναι και λίγο έτσι τύπου ελληνική, γιατί μας αρέσει. Θα πάμε τώρα να την κάνουμε ακόμα πιο ελληνική. Πώς? Βάζοντας λίγα ελληνικά μυρωδικά τη ρίγανη και το βασιλικό. Εδώ. Έτσι όπως είναι παίρνουμε, χόντρο κόβουμε. Εδώ. Βάζουμε μέσα και
πάμε εδώ πέρα. Ελαιόλαδο. Λίγο ελαιόλαδο. Λίγο ξυδάκι. Αλάτι. Πιπέρι το έχω εκεί. Και θέλω να βάλετε μία πρέζα ζάχαρη. Και όταν λέω μία πρέζα το εννοώ. Για να καραμελώσουν οι ντομάτες καλύτερα μέσα στο φούρνο. Εδώ. Αυτό ήταν. Ανακατεύω. Και μαρινάρω τις ντομάτες μου με όλα αυτά τα υπέροχα μυρωδικά. Κοιτάξτε εδώ. Και έτσι όπως είναι. Παίρνω και βάζω τα ντοματίνια πάνω στις σαρτούλες μου. Εδώ. Ωραίο μπελέσι. Πολύ. Και δεν είναι πολύ εύκολο. Ε. Εύκολο, εντυπωσιακό, κερδίζει τους πάντες. Μεσογειακό, ανάλαφρο. Και μαγιά είναι τα αφήνεις έτσι όπως είναι και τα ψήνεις τελευταία στιγμή. Με το που έρθει κάποιος, τα ψήνεις εκείνη την ώρα. Γιατί άλλο πράγμα να βγαίνει φωλιάτα φρεσκοψημένη από το φούρνο, το καταλαβαίνεις. Και γενικά όλη η τάρτα να είναι φρεσκοψημένη, να είναι ζεστή. Άλλο πράγμα τώρα να την ετοιμάσεις το πρωί και να την φάνε το βράδυ. Δεν το κάνεις αυτό. Ποτέ. Πώς μας φαίνεται. Και έχω κρατήσει λίγο τυράκι από πάνω να ρίξω εδώ, ίσα ίσα, την υπόλοιπη παρμεζάνα. Εδώ. Και τώρα έρθει η ώρα του ψησίματος. Ο φούρνος μου είναι προθαρμασμένος στους 190 και θα ψήσω περίπου 20 λεπτάκια. Εδώ. Ψήνω αυτό, ψήνω και το άλλο και μετά θα σας δείξω πώς είναι. Για τις φωλιές φωλιάτας με ρικότα και ντοματίνια, απλώνουμε το ένα φύλλο φωλιάτας στον πάγκο εργασίας μας και το κόβουμε σε παραλληλόγραμμα. Κλείνουμε περιμετρικά τη ζύμη και τρυπάμε το εσωτερικό της με ένα πιρούνι. Μεταφέρουμε σε ταψίμελα δόκολα και αλείφουμε με τον αραιωμένο κρόκο. Ψήνουμε για 15 με 20 λεπτά και πιέζουμε με ένα πιρούνι το εσωτερικό μέρος από τις φωλιάτες για να δημιουργήσουμε μία φωλιά. Σε μπολ βάζουμε τη ρικότα, το αυγό, πιπέρι, ρίγανη, λίγη παρμεζάνα, το ξύσμα από το λεμόνι και ανακατεύουμε. Μοιράζουμε τη γέμιση στις φωλιές και αφήνουμε στην άκρη. Σε άλλο μπολ βάζουμε τα ντοματίνια κομμένα στη μέση και προσθέτουμε ρίγανη, το βασιλικό, το ελαιόλαδο, το ξύδι, πιπέρι, αλάτι, τη ζάχαρη και ανακατεύουμε. Μοιράζουμε πάνω από τη γέμιση στις φωλιάτες, πασπαλίζουμε με την υπόλοιπη παρμεζάνα και ψήνουμε για 20 λεπτά. Λοιπόν, και οι φωλίτσες μας είναι έτοιμες. Κοιτάξτε τι υπέροχες που έχουν γίνει, Παναγία μου. Να τις βάλετε τώρα αυτές σε μία ωραία πιατέλα εδώ και να έχετε καλεσμένους και να βγάλετε και να πείτε, παιδιά, αυτά είναι ατομικά. Παίρνετε από ένα και δοκιμάστε. Πώς φαίνεται, μπελέσι? Τέλειο. Καταπληκτικό. Θα κόψω και εδώ πέρα μία να δοκιμάσω. Ακούς, έτσι. Εμά είναι σημαντικό η σφογιάτα να είναι καλής ποιότητας, ρε φίλε. Όταν είναι καλής ποιότητας, είναι τραγανή και από κάτω είναι τραγανή, κοίτα. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Ακούς.